Καλησπέρα. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Περιφερειάρχη. Το έτος όντως δίσεκτο και κυριολεκτικά και μεταφορικά, καθώς τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη που αναφέρθηκε και γενικότερα την ανάπτυξη, έχω τοποθετηθεί βέβαια στο παρελθόν. Απλώς θεωρώ ότι δεν γίνεται να έρθει αυτή η ανάπτυξη χωρίς κάποιο συγκεκριμένο και σοβαρό πλάνο. Καθώς παρατηρούμε μέρα από τη μέρα την πόλη να σβήνει, οι νέοι που έχουμε επιλέξει να γυρίσουμε πίσω και να μείνουμε εδώ, βλέπουμε ότι δεν ακουγόμαστε τόσο, θέλουμε να μπούμε στο κέντρο και φυσικά για να συνεχίσουμε να μένουμε και εδώ. Όσον αφορά το προσφυγικό τώρα, θεωρώ ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν δοκιμάζεται η σχέση μας με τους πρόσφυγες, τους οποίους φυσικά και εξακολουθούμε να θεωρούμε συνανθρώπους μας και είμαστε διαθέσιμοι να συμπερασταθούμε και να τους βοηθήσουμε. Και οι ίδιοι δεν νομίζω ότι θα προτιμούσαν να μείνουν στον ορεινό όγκο και να σπαταλούν το χρόνο τους. Και φυσικά αυτό που θα ήθελαν ήταν να δημιουργήσουν ένα μέλλον στον τόπο που θέλουν να εγκατασταθούν. Σε δοκιμασία πιστεύω ότι μπαίνει η σχέση μας με το κεντρικό κράτος, που αν εξαιρέσουμε φυσικά την επιτυχημένη πρόσφατη αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου προσφύγων στη χώρα μας, και αυτή φυσικά με την έννοια της αποτροπής χρησιμοποίησης των προσφύγων ως ένα μέσο από τη γειτονική χώρα για την επίτευξη κάποιων δικών της σκοπών, το κεντρικό κράτος αδυνατεί να διαχειριστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα των προσφύγων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Δεν μπόρεσε δηλαδή να δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις διαμοιρασμού τους στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ούτε και τις κατάλληλες δομές στον εσωτερικό χώρο και τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου ή αξιολόγησης ετοιμάτων ασύλου ή επαναπροώθησης της χώρας προέλευσής τους. Αντίθετα, ακολουθεί εύκολες λύσεις με μόνο κριτήριο αυτό της μικρότερης αντίδρασης. Δηλαδή, αποφεύγει να έρθει σε αντιπαράθεση με περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς, που έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις και με δυναμικό βέβαια τρόπο, πολλές φορές, και στέλνει σε περιοχές όπως τα Γρεβενά, όπου συνενετικά και χωρίς αντιδράσεις δέχτηκαν να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί και με το παραπάνω. Φυσικά, υπολογίζοντας ότι θα τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, η περιοχή μας δεν αντέδρασε στη φιλοξενία μεγάλου αριθμού προσφύγων, θεωρώντας ότι εκπληρώνει το χρέος της τόσο απέναντι προς την πολιτεία, όσο και απέναντι προς τους συνανθρώπους μας. Πλέον όμως θεωρώ ότι το βάρος έγινε πολύ μεγάλο, καθώς η φιλοξενία υπερβολικού αριθμού προσφύγων δεν μπορεί να υποστηριχθεί ούτε από τις υπάρχουσες υποδομές. Για παράδειγμα, το νοσοκομείο έχει συγκεκριμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης πολιτών, και τις περιορίζει βέβαια και η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας που δεν έχει τελειώσει. Το ΕΚΑΒ έχει ορισμένο αριθμό οχημάτων και προσωπικού, δηλαδή μία δίωρη δέσμευσή του για μετακινήσεις προσφύγων από τα ορεινά σίγουρα θα το στερήσει, και η αστυνομία, σίγουρα η αστυνόμευση καθίσταται δύσκολη. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα, ενδεικτικά ήταν αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει σαν Δήμος να μεταφέρουμε ένα μήνυμα οριστικού τέλους της ανεξέλεγκτης επιβάρυνσης της περιοχής μας και αναζήτησης αντισταθμιστικών ωφελών για την αντιμετώπιση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, δηλαδή την επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου για ενίσχυση των υπηρεσιών του προκειμένου να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα. Και τέλος, πιστεύω ότι φυσικά όλοι συμφωνούμε με το ότι το μερίδιο που μας αναλογεί έχει υπερκαλυφθεί προπολού και ήρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι, και οι φορείς και οι θεσμοί, αφήνοντας στην άκρη διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που κυρίως έχουν προσωπικό χαρακτήρα, αποπροσανατολίζουν και δεν προσφέρουν κανένα απολύτως όφελος. Ευχαριστώ.